Τελείωσε λοιπόν το παιχνίδι. Έχουμε δίπλα μας τον Νίκο τον Αποστολόπουλο. Νίκο, 4 παιχνίδια η αγκαθιά, 4 νίκες. Είσαι ευχαριστημένος από την απόδοση της ομάδος? Άσχετα αν βρίσκεται σε αυτή την βαθμολογική θέση, άσχετα αν είναι 4 στα 4. Καλησπέρα από τη μεριά τη δικιά μας. Να σας καλωσορίσουμε και στο χωριό της Νίκης Αγκαθιάς. Τα πράγματα πάνε, όπως βλέπετε, από το καλό στο καλύτερο. Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό για μας. Το βλέπουμε σαν έναν τελικό, μικρό. Και συνεχίζουμε αναλόγως. Έχουμε δηλαδή και άλλα παιχνίδια μπροστά μας. Δεν τελειώνει το πρωτάθλημα εδώ. Έχουμε και άλλα πολλά παιχνίδια ακόμα μπροστά μας. Υπάρχει κάτι να σε προβληματίζει, να σε βάζει σε σκέψη ότι μπορεί η αγκαθιά να μην είναι τελικά αυτή που θα πάρει την πρώτη θέση και το εισιτήριο για την άνοδο? Κοιτάξτε, η ομάδα. Κάναμε 52 μέρες προετοιμασία το καλοκαίρι, 1,5 μήνα. Δουλέψαμε πάρα πολύ καλά με τον προπονητή μας, τον Σταύρο του Κωστοβελίδη. Η διοίκηση από τη μεριά της ήταν ότι μας λείπει, ότι κάτι μας προβληματίζει, το αναφέρουμε και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ομάδα. Ο μόνος αντίπαλος μέχρι στιγμής που μπορώ εγώ να σας αναφέρω από τη δικιά μου τη μεριά είναι μόνο ο κακός μας εαυτός. Δηλαδή μόνο τον κακό σας εαυτό? Αυτό, μια είναι κακιά αυτό μέρα. Αυτό. Τίποτα παραπάνω. Μάλιστα. Δεν έχουμε κάποια άλλα προβλήματα. Η ομάδα δουλεύει, κάνει 4 μέρες προπόνηση και μία αγώνα είναι 5. Τα πάντα όλα βαίνουν προς το καλό. Στόχος, η άνοδος. Στόχος είναι η άνοδος. Από την αρχή το εξέφρασε ο προπονητής μας, η διοίκηση. Και τώρα. Εσείς οι παίκτες, το πιστεύετε αυτό? Εννοείται, για αυτό που ήρθαμε. Είμαστε όλοι μια οικογένεια, μια γροθιά. Και όλα. Σας λέω, είμαι ευτυχής που είμαι σε αυτήν την ομάδα. Είναι όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Δύναμη, κουράγιο και εύχομαι οι στόχοι να επιτευχθούν. Από το στόμα σας και στο Θεό τα αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ.